δικαστήριο Νίκο Καζαντζάκη, σωστά, και στον κύριο Βαγγέλη Χαριτόπουλο, ο οποίος είναι βέβαια αρχαιολόγος αλλά και υπεύθυνος εκθέσεων και προγραμμάτων του Μουσείου Καζαντζάκη, προκειμένου, Εύη, να πραγματοποιήσουμε και μία αναφορά στα σχέδια, τα άμεσα του μουσείου και στις δράσεις της. Έχουμε και μία διαδικτυακή ξενάγηση. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε τώρα με τον ακριβώς. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, κύριε Χαριτόπουλε. Δεν ξέρω να μας ακούτε, κύριε Χαριτόπουλε. Καλησπέρα, σας είχαμε λίγο πρόβλημα στον ήχο. Καλησπέρα σας, λοιπόν, κύριε Χαριτόπουλε, κυρία Σπανού. Το βρήκαμε. Προηγήθηκε ο κύριος Μιχελογιάννης. Ακολουθείτε βέβαια εσείς, προκειμένου να παραμείνουμε στο κλίμα της ημέρας. Σαν σήμερα, 1883, γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος στοχαστής. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στις πρωτοβουλίες σας, στο Μουσείο Καζαντζάκη, που έχουν ως κατεύθυνση να μεταφέρετε κυρίως στη νέα γενιά την ιστορία, τον πολιτισμό μας, με όχημα τι άλλο, τον σπουδαίο Έλληνα στοχαστή. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εκ μέρους του Μουσείου Καζαντζάκη σας χαιρετούμε. Πραγματικά είναι μια σημαντική σημερινή επέτειος. Και θα ήθελα και λίγο, όπως είπε ο κύριος Μιχαλογιαννάκης, να το θέσει στα σωρινά, όπως το είπατε και εσείς, να το θέσει και στα σημερινά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε η σοβαρή κρίση στην Ουκρανία. Η ανθρωπότητα, ουσιαστικά με κομμένη την ανάσα, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ο Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο σε μια εποχή που μπορεί να είναι πολύ μακριά από τη σημερινή εποχή, είναι ούτε 140 χρόνια. Πολλά πράγματα είναι ίδια, αλλά πολλά είναι διαφορετικά. Ήταν μια εποχή που οι κριτικοί προσπαθούσαν να ξεσηκωθούν. Προσπαθούσαν να αποτινάξουν τον ζυγό της Οθωμανικής διοίκησης. Υπήρχε βία. Ο Καζαντζάκης έζησε αυτά τα χρόνια ταραγμένα. Σχεδόν κάθε μια δεκαετία οι κριτικοί κάνουν μια επανάσταση μέχρι να αποκτήσουν την ελευθερία τους και την ένωση με το ελληνικό κράτος. Παράλληλα, έζησε σημαντικές στιγμές της ανθρωπότητας. Δυστυχώς έζησε πολέμους, δύο παγκοσμίους πολέμους και περιφερειακές συγκρούσεις. Και ο ίδιος συμμετείχε και είδε και η διεισόμαση την φρίκη του πολέμου, είτε ως ανταποκριτής όπως τον Ισπανικό εμφύλιο, είτε εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους, είτε ως γενικός διευθυντής του Υπουργείου Περιθάλψεως στον Κάφκασο, που τον έστειλε ο Βενιζέλος το 1920 για να βοηθήσει την εκένωση των εκεί ποντίων που υφίστανται διώξεις. Και φυσικά ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διερεύνησης των Ομοτήτων των Θηριωδών που έκαναν οι Ναζί στην Κρήτη, είδε η διεισόμαση τις καταστροφές στο νησί. Όλα αυτά συνετέλεσαν στο έργο, το οποίο, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, έχει οικουμενικό χαρακτήρα, αγγίζει όλους τους ανθρώπους της γης και συγκεκριμένα για την περίοδο τώρα μιας βίας, μιας πολεμικής σύραξης, έχει αντιπολεμικά μηνύματα, φιλιρινικά μηνύματα, και τα οποία άλλωστε βραβεύτηκε. Βραβεύτηκε το 1956 με το βραβείο Ειρήνη στη Βιέννη. Και για να το έρθουμε στα καθημά μας, μπορεί, και θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επίκαιρο, να διαβάσει κανείς την αντιφώνησή του από την βράβευση, από τη βραδιά εκείνη της βράβευσης, η οποία βρίσκεται στο Μουσείο Καζαντζάκη. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει ανάμεσα σε πολλές άλλες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο. Να έρθουμε στο σήμερα και στις πρωτοβουλίες σας. Αναφερθήκαμε και στην περίφημη διαδικτυακή ξενάγηση, βέβαια. Έχουμε και τη χαρά να έχουμε και το Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη εδώ στη Μυρτιά, προσβάσιμο, με πολλές πληροφορίες και για τη ζωή του και για το έργο του. Αναβαθμισμένο, στηρίχθηκε και συνεχίζει βέβαια τη δράση του. Και από πίσω άξιοι άνθρωποι που στελεχώνουν εκεί τις όποιες υπηρεσίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα μετά την ανακαίνιση, τη ριζική ανακαίνιση και επανέκθεση των συλλογών του 2009, είναι από τα πλέον σύγχρονα μουσεία της Ελλάδας. Βέβαια, τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί, πρέπει να εξελίσσονται, πρέπει να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Τώρα βρισκόμαστε σε δύο, όλα τα μουσεία και το Μουσείο Καζαντζάκη, σε δύο προκλήσεις της ένταξης στο ψηφιακό κόσμο και της αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά και της προσβασιμότητας σε όλους τους ανθρώπους, σε όσο δυνατόν μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες. Και είμαστε στη χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι είμαστε στην τελική φάση υλοποίησης ενός προγράμματος που σχεδιάσαμε μέσα στην πανδημία και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού τώρα το θέτουμε σε φάση υλοποίησης για την προσβασιμότητα σε άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, να μπορέσουμε να κάνουμε προσβάσιμο τόσο το μουσείο και τα εκθέματά του, όσο και να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς στη δικιά μας πλευρά στην κοινωνία, στην επικοινωνία του έργου του μουσείου, του Νίκου Καζαντζάκη. Και μέσα σε αυτό το σκοπό έχουμε σχεδιάσει απτική διαδρομή. Απτική διαδρομή σημαίνοντας ότι θα μπορεί κανείς, μπαίνοντας, να πιάσει, να αγγίξει, να αισθανθεί αντικείμενα ή ακριβή αντίγραφα του Μουσείου Καζαντζάκη, ώστε να δημιουργήσει εικόνες από τη ζωή και το έργο και την καθημερινότητα του μεγάλου συγγραφέα. Και παράλληλα θα συνοδεύεται με ηχητικό οδηγό, ώστε να πάρει περαιτέρω πληροφορίες.
Είναι μία πρόκληση, όπως σας είπα, και θα χαρούμε πολύ υλοποιώντας την, στο επόμενο διάστημα, να την παρουσιάσουμε στο κοινό. Βέβαια. Σχεδιάζουμε κατά την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα μουσείων του Μάιου, 18 Μαΐου, να κάνουμε μια εκδήλωση, οπότε θα είμαστε σε επιδημία. Κύριε Χαριτόπουλο, βέβαια, να το αναδείξουμε. Να το αναδείξουμε, βέβαια. Και το σημαντικό είναι ότι στο μουσείο, κάνοντας έτσι μια περιήγηση, κάποιος δεν θα δει μόνο χειρόγραφα, κείμενα κτλ. Θα δει αντικείμενα που χρησιμοποιούσε προσωπικά και θα έρθει. Ακριβώς, και θα βέβαια. Προσπαθήσει να τον εξερευνήσει σαν προσωπικότητα, όχι μόνο σαν έναν άνθρωπο που έγραψε τόσα σημαντικά κείμενα και έργα. Αλλά να δει και από μια άλλη οπτική τον άνθρωπο. Την ανθρώπινη, την πρακτική, την καθημερινή του. Τι προκαλεί εντύπωση, ποιο έκθεμα είναι αυτό που οι περισσότεροι στέκονται από πάνω και το θαυμάζουν, το παρατηρούν? Κοιτάξτε, αναμφίβολα είναι πολλά τα εκθέματα και ούτως ή άλλως η κάθε επίσκεψη έχει τον υποκειμενικό χαρακτήρα. Κάθε άνθρωπος βλέπει διαφορετικά ένα μουσείο και ο ίδιος άνθρωπος, αν ξαναπάει σε ένα μουσείο, μπορεί να δει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Σίγουρα ένα πολύ σημαντικό έκθεμα είναι η Οδύσσεια, είναι η Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη, το μεγαλειώδες έργο του, που ίσως θεωρούσε το κορυφαίο του έργο. Σίγουρα, όπως πολύ σωστά είπε και η κυρία Σπανού, είναι σημαντικό το να δει κανείς προσωπικά αντικείμενα από την καθημερινότητά του, να δει πώς ήταν, ήταν ένας άνθρωπος, να δει πώς ήταν η καθημερινότητά του, πώς ζούσε αυτός ο άνθρωπος αυτός, πώς ήταν η καθημερινή του ζωή, οι συνήθειές του. Και ουσιαστικά αυτό είναι το καλό της πρώτης έδωσης του μουσείου, η οποία δίνει, εισάγει τον επισκέπτη στον άνθρωπο Καζαντζάκη. Μάλιστα. Και στην πορεία παρουσιάζει τα έργα του. Κύριε Χαριτόπουλε, με το καλό να τα ξαναπούμε εκεί το Μάιο, εδώ είμαστε, να ξαναεπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν...